Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το κεντρικό δελτίο ειδήσεων από την τηλεόραση του RTV. Κρίσιμο το επόμενο διάστημα σε ό,τι αφορά προθεσμίες και πληρωμές φορολογικών υποχρεώσεων. Για τις φορολογικές δηλώσεις η ημερομηνία εκπνοής είναι 28 Αυγούστου. Για τα αδήλωτα τετραγωνικά οι δικαιούχοι θα πρέπει να κάνουν αιτήσεις έως τις 31 Αυγούστου. Για το ένφια η πρώτη δόση λήγει στις 30 Σεπτεμβρίου. Και για τη ρύθμιση αυθαιρέτων είναι επίσης ένα πολύ μεγάλο θέμα που αφορά πάρα πολλούς πολίτες. Όμως αναλυτικά για τα θέματα αυτά θα μιλήσουμε με τον πρόεδρο των φοροτεχνικών του νομού Άρτας Φιλιππιάδος, τον κύριο Γιώργο Θεοδόση, τον οποίο έχουμε κοντά μας. Κύριε Θεοδόση, καλησπέρα. Καλησπέρα. Δεν λέμε καλό χειμώνα. Λέμε καλό υπόλοιπο καλοκαιριού, έτσι δεν είναι? Έως βγει ο Αύγουστος, ναι. Βέβαια και ο καιρός τώρα τα τελευταία χρόνια έχει δείξει άλλες διαθέσεις. Ναι. Μιλάμε τον Οκτώβριο, υπάρχουν θερμοκρασίες καλοκαιριού. Αλλά συνήθως, μόλις βγαίνει ο Αύγουστος, λέμε καλό χειμώνα. Λέμε. Ακόμα δεν έχει φύγει ο Αύγουστος. Ωστόσο όμως θα πρέπει όλοι οι φορολογούμενοι πολίτες να προλάβουν τις προθεσμίες προκειμένου να μην έχουν μετά πρόστιμα ή ό,τι άλλες κυρώσεις υπάρχουν. Να ξεκινήσουμε λίγο από τις φορολογικές δηλώσεις. Βεβαίως. Να πούμε ότι δυστυχώς μέσα στο μήνα Αύγουστο, για να το συνδέσουμε και με το προηγούμενο που είπαμε, που ήταν ένας μήνας ξεκούρασης και διακοπών, δυστυχώς υπάρχουν πάρα πολλές καταληκτικές ημερομηνίες πλέον που θα πρέπει όσοι μας ακούν να προσέχουν, γιατί αν φύγουν αυτές οι ημερομηνίες, μιλάμε για πρόστιμα που είναι άδικο να μπαίνουν ειδικά σε τέτοιες εποχές. Να ξεκινήσουμε τις φορολογικές δηλώσεις και να πούμε ότι είναι η δεύτερη παράταση ουσιαστικά αυτή και η καταληκτική ημερομηνία για όλες τις δηλώσεις εκτός από αυτές των κατοίκων εξωτερικών και των αυτών που συμμετέχουν σε εταιρείες λήγει την 28-8. Θα πρέπει λοιπόν άμεσα όσοι μας ακούνε να προβούν στις απαραίτητες ενέργειες, να μιλήσουν με τον λογιστή τους, γιατί τα περιθώρια στενεύουν πάρα πολύ και επειδή υπάρχει μεγάλος όγκος δηλώσεων που δεν έχει υποβληθεί, ειδικά φυσικών προσώπων, υπάρχει περίπτωση όσο πλησιάζουμε προς την καταληκτική ημερομηνία το σύστημα να μην αντέχει πάλι πολλούς χρήστες και να δυσλειτουργεί μέχρι το επόμενο διάστημα. Εμείς να πούμε ότι οι φετινές φορολογικές δηλώσεις μέσα στην ιδιαιτερότητα της πανδημίας και των συνθήκων που δημιουργήθηκαν ήταν μια δύσκολη υπόθεση διεκπαιρέωσης τόσο για τους ίδιους τους φορολογούμενους όσο και για εμάς τους ίδιους τους φοροτεχνικούς που αυτά τα έχουμε ξαναπεί. Πιστεύουμε ότι η ημερομηνία που δόθηκε από το Υπουργείο και τη Διοίκηση δεν είναι επαρκής και αυτό θα φανεί, δεν θέλω να είμαι μάντης κακών γεγονότων, αλλά δυστυχώς από ό,τι φαίνεται ένας μεγάλος αριθμός φορολογουμένων δεν θα μπορέσει να υποβάλει τη δήλωσή του μέχρι 28 του μηνός. Εμείς όπως θυμάστε είχαμε ζητήσει για παράταση μέχρι 29 Σεπτεμβρίου. Παρόλα αυτά, πολλοί συνάδελφοι αναγκαστήκαν να μην πάνε διακοπές φέτος για να μπορέσουμε να είμαστε συνεπείς τουλάχιστον όσο αφορά τα νομικά πρόσωπα και τις δηλώσεις των εταιριών. Να πούμε ότι φέτος οι δόσεις είναι 8, έχει ψηφιστεί αυτό, η διαφορά με πέρυσι. Όσοι όμως καλούνται τώρα να υποβάλουν τη δήλωσή τους μέχρι την Παρασκευή, να ξέρουν ότι η πρώτη δόση θα είναι διπλή, ουσιαστικά είναι και η δόση του Ιουλίου που έρχεται να πληρωθεί έως τέλος του μηνός. Άρα μιλάμε για την πρώτη δόση που είναι μέχρι 31/8 διπλή και οι υπόλοιπες αναμήνα, γιατί προσοχή με το προηγούμενο καθεστώς των φορολογικών δηλώσεων ήταν δίμηνες οι προθεσμίες. Τώρα είναι κάθε μήνα λοιπόν θα πρέπει να καταθέτουν το φόρο εισοδήματος που τους αναλογεί. Τώρα, για τα αδήλωτα τετραγωνικά, γίνεται μεγάλη συζήτηση το τελευταίο διάστημα, γιατί είναι πάρα πολλοί εκείνοι οι οποίοι δεν έχουν δηλώσει, έχουν κάποια αυθαίρετα. Δεν ισχύει μόνο για τα μεγάλα αστικά κέντρα, ισχύει κυρίως και για χωριά. Πολλοί θεωρούν ότι επειδή το σπίτι μπορεί, ας πούμε, να έχει γίνει το 1970 ή το 1980, ότι επειδή έχει παρέλθει ο χρόνος, μπορεί και να μείνει εσαΐ έτσι. Ισχύει αυτό? Να πούμε καταρχάς ότι η εφαρμογή, τα δήλωτα τετραγωνικά, που και αυτό είναι με παράταση, και εμείς ουσιαστικά ο κλάδος μας επικουρικά προσπαθεί να βοηθήσει τους φορολογούμενους,
την κύρια αρμοδιότητα την έχουν οι κατατόπους δήμοι. Ναι. Απλώς εμείς μας δίνει την ευκαιρία απόψε να περιγράψουμε ποιοι πρέπει να υποβάλουν αυτή την πλατφόρμα και σε ποιους απευθύνεται. Λοιπόν, απευθύνεται σε κάθε σε πάση φύσεως ακίνητα, τα οποία βρίσκονται μέσα στο σχέδιο πόλης της κάθε πόλης ή του κάθε χωριού, είναι εντός σχεδίου πόλης, ναι, δηλαδή, εντός και σε κάθε κτίσμα που μπορεί να βρίσκεται εκτός σχεδίου πόλης, δηλαδή, ναι, σε ένα αγροτεμάχιο. Ναι. Για να το πούμε με ξεκάθαρα, δηλαδή οικόπεδα και κάθε κτίσμα που βρίσκονται εντός οικισμού πρέπει να δηλωθούν στην πλατφόρμα αυτή. Εκεί λοιπόν τι δηλώνονται? Δηλώνονται τα τετραγωνικά μέτρα που δεν είχαν δηλωθεί, γιατί είναι πολλοί που δεν είναι δηλωμένα στο ΔΔΕ, όπως επίσης και η διαφορά των τώρα τετραγωνικών. Τώρα αυτά ήταν με τα ηλεκτροδοτούμενα και μη ηλεκτροδοτούμενα. Ακριβώς. Κύριε... Ναι. Θα πρέπει να δηλωθούν λοιπόν και τα ηλεκτροδοτούμενα και τα μη ηλεκτροδοτούμενα ακίνητα. Και θα πρέπει όποια διαφορά υπάρχει να δηλωθεί και να καλυφθεί, έτσι ώστε να ταυτιστεί ό,τι υπάρχει δηλωμένο στο ε9 μας, γιατί δεν έχει σχέση αν είναι τακτοποιημένο ακίνητο ή αυθαίρετο, είναι αν είναι δηλωμένο στο ε9. Ναι. Θα πρέπει λοιπόν ό,τι είναι δηλωμένο στο ε9 από τα ακίνητα που περιγράψαμε να δηλωθούν στην πλατφόρμα αυτή μέχρι 31/8. Και ο έλεγχος και οι διασταυρώσεις πώς γίνονται? Ήδη τα στοιχεία υπάρχουν στη ΔΔΕ. Στη ΔΔΕ είναι η αρχή που ηλεκτροδοτεί ουσιαστικά τα ακίνητα. Μην τον μπερδεύουμε με τους παρόχους. Ναι. Έτσι, η ΔΔΕ είναι η κεντρική, εκεί που δίνει δηλωμένα τα τετραγωνικά. Mm-hmm. Η διασταύρωση, το επόμενο βήμα είναι μόλις υποβληθεί στην πλατφόρμα η αίτηση, ο κατατόπου δήμους, που απευθύνεται, η αίτηση απευθύνεται στον κάθε δήμο, μάλιστα, που ανήκει το ακίνητο, θα κάνει το σχετικό έλεγχο. Και από εκεί λοιπόν θα βγει το ΤΑΠ, που είναι ο φόρος ακίνητης περιουσίας, που από εκεί καθορίζονται τα διάφορα δημοτικά τέλη που πρέπει να πληρώσει ο κάθε ιδιοκτήτης ακινήτου. Ποιοι ιδιοκτήτες το δηλώνουν? Οι ιδιοκτήτες που έχουν πλήρη κυριότητα σε ένα ακίνητο και οι επικαρποτές, όχι αυτοί που έχουν ψηλή κυριότητα. Μάλιστα. Τώρα κάτι άλλο που μας ρωτάνε πάνω σε αυτό είναι ότι, και εδώ υπάρχει βέβαια να πούμε ένα αίτημα για παράταση, γιατί και είναι πολλά τετραγωνικά που δεν έχουν δηλωθεί, να πούμε ότι τι κερδίζει κάποιος αν δηλώσει, κάνει αυτή τη δήλωση. Ουσιαστικά θα του επιβληθούν τα αυξημένα τέλη από τη διαφορά των τετραγωνικών μέτρων από 1η-1η του 2020. Ιδάλλως, εάν δεν υποβάλει τη δήλωση μέχρι 31/8, θα πρέπει να πληρώσει ένα πρόστιμο εκπρόθεσμης δήλωσης, όπως επίσης και αναδρομικά όλα τα τέλη από τότε που υπάρχει μεταβολή ή που δεν έχουν δηλωθεί σωστά τα τετραγωνικά μέτρα. Άρα καλό θα είναι να πάνε τώρα και να τα δηλώσουν. Καλό θα ήταν να πάνε τώρα. Θα υπάρξουν και ρυθμίσεις, έτσι δεν είναι? Θα υπάρξουν και ρυθμίσεις προφανώς. Δεν υπάρχει τόσο μεγάλη, επειδή μιλάμε για τέλη καθαριότητας, δεν μη φοβίζει τον κόσμο ότι θα υπάρξουν κάποιες διαφορές σε μερικές περιπτώσεις, αλλά δεν είναι τόσο μεγάλο τα ποσά που θα δημιουργηθούν, ναι, και είναι κρίμα εφόσον δίνεται δυνατότητα μέσα από το σύστημα να χαριστούν τα προηγούμενα χρόνια από πριν την 1η-1η του 20, να σπεύσουν όσο είναι η διάρκεια να δηλώσουν. Βέβαια, να πούμε ότι υπάρχουν κάποια ακίνητα που είναι ιδιαίτερες, γιατί ξέρετε, η περιουσιακή κατάσταση στην Ελλάδα είναι λίγο δύσκολο μερικές φορές να γίνει απεικόνισή της σε ένα χαρτί. Αν υπάρχει κάποια δυσκολία, θα πρέπει να προβούν στους ίδιους τους δήμους, όπου εκεί πέρα θα βοηθηθούν από τους αρμόδιους υπαλλήλους. Υπάρχουν και προβλήματα και με τους δασικούς χάρτες, που μιλάμε για ορεινές περιοχές, όπου εκεί είναι δύσκολα τα πράγματα, γιατί ακόμη δεν έχουν ξεκαθαρίσει και οι άνθρωποι δεν ξέρουν πώς να δηλώσουν και τι να δηλώσουν. Είπαμε ότι σε αυτή την πλατφόρμα, ναι, ό,τι είναι δηλωμένο στο ε9. Δηλαδή, αν κάποιος δεν το έχει δηλωμένο στο ε9, δεν μπορεί να το δηλώσει και στην πλατφόρμα αυτή που είναι τα αδήλωτα τετραγωνικά μέτρα. Ναι. Δηλαδή, αν ένα οικόπεδο δεν υπάρχει τίτλος ιδιοκτησίας, αλλά είναι δηλωμένο στο ε9 σαν οικόπεδο, και αναφέρουμε στα οικόπεδα γιατί πολλοί δεν ήξεραν ότι πρέπει να δηλωθούν και τα οικόπεδα, έτσι, αν είναι δηλωμένο τα 495 μέτρα, θα πρέπει να δηλωθεί τα 495 μέτρα. Αν είναι και ο ΔΔΕ έχει 490, θα βγει μια διαφορά 5 τετραγωνικών μέτρων. Τώρα, κύριε Θεοδόση, για να πληρωθούν οι δόσεις του ΕΝΦΙΑ, θα πρέπει πρώτα να έρθουν τα εκαθαριστικά. Βέβαια. Χωρίς εκαθαριστικά δεν θα σπεύσει κανένας να κάνει οτιδήποτε. Γιατί... Άρα πάμε Σεπτέμβρη. Να πούμε ότι πάντα όλα τα χρόνια τα τελευταία, το δεύτερο εξάμεινο του κάθε έτους ήταν ένας φορολογικός Γολγοθάς. Μπορεί να ακούγεται κλισέ αυτή είναι η έκφραση, αλλά δυστυχώς έτσι είναι. Έτσι. Ναι. Και να πούμε ότι και για πολλές επιχειρήσεις ειδικά, είναι και κάποια άλλα ποσά,
από ασφαλιστικές εισφορές που ενώ πήραν αναστολή μέσα στην περίοδο του κορονοϊού, στην πρώτη φάση του κορονοϊού, γιατί από ό,τι φαίνεται τώρα διανύουμε τη δεύτερη φάση, θα καλούνται τώρα να πληρώσουν και αυτές τις αναστολές. Όσον αφορά το ένφια, λοιπόν, να πούμε ότι αναμένουμε από μέρα σε μέρα να αναρτηθούν μέσα στην προσωποποιημένη πληροφόρηση τα πρώτα εκαθαριστικά και σταδιακά θα ανεβαίνουν. Η πληρωμή δεν διαφέρει σε τίποτε ο απολογισμός του ένφια, καθώς και οι μειώσεις του ένφια σε σχέση με αυτές που υπήρχαν πέρυσι. Και να πούμε ότι η μόνη διαφορά που υπάρχει φέτος σε ένα φόρο ακινήτων είναι ότι μπήκε άλλη μία δόση και εκεί που η αποπληρωμή μπορούσε να γίνει σε 5 δόσεις, τώρα οι δόσεις θα είναι 6, που ξεκινάει η πρώτη δόση της 30, όπως είπατε, Σεπτεμβρίου και τελειώνει 26 Φεβρουαρίου του 2021. Με τα επιδόματα παιδιών τι γίνεται, γιατί σε 15 μέρες χτυπάει το πρώτο κουδούνι στα σχολεία. Οι γονείς θα κληθούν να βάλουν και πάλι βαθιά το χέρι στην τσέπη για να αγοράσουν όλα αυτά που απαιτούνται για τη νέα σχολική χρονιά. Σε 15 μέρες κάτι θα ξέρετε εσείς, λοιπόν, θα ξεκινήσει, γιατί εδώ δεν είναι για τουλάχιστον μέχρι τώρα αυτό λέγεται. Κανείς δεν το ξέρει αυτό. Ναι, ο Σεπτέμβριος λοιπόν είναι ένας μήνας που το κόστος των σχολικών ειδών είναι στη ζωή μας. Να πούμε ότι επιδόματα, εφόσον υποβάλλουν όλοι οι φορολογούμενοι τη φορολογική τους δήλωση, θα πιστώνονται σιγά σιγά αναδίμηνο μέσα στο λογαριασμό. Μεγάλη προσοχή στους νέους γονείς ή όποιοι έχουν ή αυτοί που έχουν μια αυξομοίωση στα παιδιά τους μέσα στη χρονιά, θα πρέπει να υποβάλουν για το νέο μέλος καινούργια αίτηση. Αυτό πιστεύω οι περισσότεροι μας ακούν, την ξέρουν τη διαδικασία, τη γνωρίζουν. Απλώς υπάρχει ο όρος της υποβολής της φορολογικής δήλωσης για να ολοκληρωθεί η εκαθάριση και η αποπληρωμή του ποσού αυτού. Και μιας που μιλάμε για επιδόματα, πολύ καλά είπατε και στην αρχή, 31 Οκτώβου λίγη η ημερομηνία που γίνεται από τον ΟΠΕΚΑ των συμπολιτών μας που μας ακούνε, που είναι ορεινοί, που μένουν τουλάχιστον 2 χρόνια σε ορεινά χωριά. Αυτοί με εισοδήματα μέχρι 3.000 θα πρέπει να κάνουν αίτηση μέχρι 31 Οκτώβου για να πάρουν 300 ευρώ το επίδομα και όσοι δηλώνουν μέχρι 4.700 θα πάρουν 300 ευρώ. Προϋπόθεση λοιπόν να μην ξεπερνούν τα 4.700 σαν εισόδημα και να είναι τουλάχιστον 2 χρόνια μόνιμη κάτοικη σε ορεινό χωριό από την ημερομηνία, από 31-8 δηλαδή, που θα υποβληθεί. Αν εγώ έχω φύγει από έναν ορεινό δήμο, θα πω ένα παράδειγμα του Γεωργίου Καραϊσκάκη και έχω πάει του Δήμου Γεωργίου Καραϊσκάκη και πάω σε ένα άλλο χωριό του Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων. Το δικαιούμε το επίδομα? Θεωρώ πως ούτε, γιατί δεν ορίζει γεωγραφικές δήμους. Έτσι λέω ότι να είναι ορεινό. Απλά να μένω. Απλώς όσοι μας ακούν θα είναι καλό να απευθυνθούν τις απορίες τους στα ΚΕΠ των Δήμων. Ναι. Γιατί όλοι οι ορεινοί δίκαιοι έχουν, όλοι οι ορεινοί δήμοι έχουν ΚΕΠ που μπορούν εκεί πέρα να εξυπηρετηθούν για να μπορέσουν να μην χάσουν το δικαίωμα αυτό που είναι μέχρι 31-8. Μάλιστα. Είναι πάρα πολλά αυτά που είναι τα φορολογικά ζητήματα. Τουλάχιστον να σε ελπίσουμε ότι κάθε φορά λέμε τα πιο σημαντικά και αυτά που είναι τώρα άμεσα. Κύριε Θεοδόση, να σε ευχαριστήσω πολύ. Καλή συνέχεια. Ευχαριστώ πολύ και εγώ.